Γεια σας και πάλι φίλοι μου, Μιχάλης εδώ και καλώς ήρθατε στη συνέχεια για την τέταρτη σεζόν του Stranger Things. Πάμε λοιπόν παιδιά να μιλήσουμε για το δεύτερο μέρος, τον επίλογο λοιπόν. Την τελείωσα παιδιά χθες και το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι το εξής. Ναι, αυτό του αξίζει, είναι πραγματικά μία από τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών, μία παγκόσμια παρακαταθήκη για την ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν ξέρω, έχω πάρα πολλά πράγματα να πω, εννοείται το βίντεο θα είναι εξ ολοκλήρου spoilers, θα προσπαθήσω να συνοψίσω τα πράγματα όσο πιο πολύ γίνεται για να πω σχεδόν για τα πάντα ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι. Λοιπόν παιδιά, όλοι είχαμε την αγωνία μας, εννοείται ότι θέλαμε να δούμε εξ αρχής όλη τη σεζόν να πάει τρένο και δεν χρειαζόταν αυτή η καθυστέρηση που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τα κάνουν αυτά, ίσως μόνο για να ανεβάσουν το hype πρώτο δεύτερο τόμο, δεν το καταλαβαίνω, τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι πρώτη του μήνα, καλό μήνα κιόλας. Λοιπόν παιδιά, στο 8ο επεισόδιο δεν θα σταθούμε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Έχω να πω μικρές αναφορές όσον αφορά το 8ο επεισόδιο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι όπως εξελίσσεται η σεζόν από το 7ο επεισόδιο, βλέπουμε λοιπόν τον Will μαζί με τον Mike και τον άλλο τον Μπαφιάρη που έχουν την πίτσα, ξέρετε, ο πιτσαδόρος τέλος πάντων, μαζί με το πρώην φλερτ της Αλληνής, να πάνε να βρούνε αυτή του testing, ας πούμε, μυστική, πώς να το πούμε τώρα, ξέρετε, area, περιοχή 51 φάση να πούμε. Πηγαίνουν λοιπόν με το βανάκι του πιτσαδόρου και υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη σκηνή εκεί πέρα, όπου μιλάω πάντα σε προσωπικό επίπεδο για αυτά που θα αναφέρω, πάρα πολλούς ίσως αγγίξει το ίδιο με μένα, εξάλλου δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο, όταν κάνανε κάποιες αναφορές με τον Mike και τον Will που έλεγε για την Eleven και έλεγε ότι δεν είμαι δυνατός ή το οτιδήποτε και ζωγράφισε ο Will αυτή την ωραία ζωγραφία με τους υπότες ότι παλεύουν, αυτό που δείχνει τέλος πάντων στη ζωγραφιά, ότι εσύ είσαι ο ηγέτης και εσύ είσαι η καρδιά τέλος πάντων της ομάδος και προσπαθεί τέλος πάντων να τον ανεβάσει, ότι έλεγε ο Mike ότι εμένα δεν με θέλει άλλο η Eleven ή το οτιδήποτε και λέει όχι κάνεις λάθος, ή ότι θέλουμε λέει να αγκαλιάσουμε το διαφορετικό γιατί πάντα ο κόσμος κρίνει το διαφορετικό. Δηλαδή αυτές οι αναφορές οι οποίες δίνει ο Will μέσα ήταν πραγματικά μία από τις σκηνές που με άγγιξαν στη συγκεκριμένη φάση. Πέρα από αυτό, επειδή εστιάζει πιο πολύ λόγω και του τίτλου του 8ου επεισοδίου στον πατέρα, στον Πάπα, που όπως είχα πει την προηγούμενη φορά, ο λόγος μεταξύ της σχέσης της Eleven και του πατέρα, άσχετα ότι εγώ, ναι μεν okay, σε μερικά σημεία μπορεί να τον ελυπήθηκα ως ένα βαθμό, αλλά μέχρι εκεί. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να κάνω reaction στα τα επεισόδια και μου το κατεβάσανε από παντού, δηλαδή έκοψα όσο περισσότερα κομμάτια μπορούσα. Σκεφτείτε ότι μου βγήκε 16 λεπτά το 8ο επεισόδιο που έβγαλα, αλλά λέω δεν χρειάζεται να μπω λοιπόν στον κόπο να το ξαναφτιάξω, οπότε κρίμα, τσάμπα ο κόπος. Αυτή η μικρή παρένθεση. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στον Πάπα, όπου μας κάνει αυτή την επεξήγηση και με τον άλλο το δόκτορα, τον ασπρομάλι τον άλλον, τον γιατρό, δεν θυμάμαι τώρα, δεν θέλω να μπαίνω τώρα στο MDB να βλέπω τα ονόματα, καταλαβαίνετε όσο έχετε δει το επεισόδιο, ότι έβλεπα ότι άρχιζε πραγματικά και τη νοιαζόταν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, σαν επιστήμονας, τη στάθηκε πιο πολύ σαν πατέρα σε σχέση με τον άλλο. Ο άλλος ήταν ένας
αυτοκαταστροφικός, όπου θα πούμε στη συνέχεια, όπου τα τρίβει στη μούρη η Eleven και καλά του κάνει. Οπότε τον Πάπα τον συμπάθησα ως ένα βαθμό, μάλλον όχι συμπάθησα, βγάλτε το συμπάθησα, τον συμπόνεσα ως ένα βαθμό και τον ελπίθηκα ως ένα βαθμό, αλλά μέχρι εκεί. Όσο αφορά το ερμηνικό του κομμάτι, ήταν καταπληκτικό. Ναι. Οι αναφορές λοιπόν ουσιαστικά στο 8ο επεισόδιο είναι ότι μας κάνει μία προδιαργασία των χαρακτήρων, όπως είναι ο Έντι, που δεν τον είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά. Ο Έντι λοιπόν, ο μεταλλάς που σας είπα, έχω ερωτευτεί το χαρακτήρα του και εννοείται ότι θα μιλήσω πολύ για αυτόν μόλις περάσουμε πιο μετά στο 9ο επεισόδιο. Στο τέλος λοιπόν, όπως βλέπουμε τον Έντι μαζί με τον Ντάστιν, που γίνονται πραγματικά κολλητοί φίλοι, άσχετα με μια διαφορά που έχουν, επειδή ο άλλος ήταν μεταξαστέος και έμεινε σε κάποιες τάξεις ο Έντι. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με τη φιλία τους αυτή, το πώς εξελίσσεται λοιπόν στο 8ο επεισόδιο. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με το πρώην φλερτ, τον έρωτα της Αλληνής με τα σγουρά μαλλιά, ή τη φίλη της Μπάρμπαρα, ξέρετε τώρα ποια λέω, δεν θυμούμε τώρα ονόματα. Ότι προσπαθεί να την προσεγγίσει λοιπόν μέσα στο τρόλετ όταν πηγαίνουνε, όταν το κλέβουνε, που θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Βλέπουμε λοιπόν για τον κάθε χαρακτήρα μία συσχέτιση και μία συμπόνια για τους χαρακτήρες, ποιος συμπαθεί περισσότερο τον άλλον. Τη φιλία, το πώς μας τη δείχνει ουσιαστικά μέσα στο επεισόδιο σε όλους τους χαρακτήρες. Ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, ακόμα και στους καινούργιους χαρακτήρες. Πάμε λοιπόν στην πιο επική σκηνή του 8ου επεισοδίου, όπου ήταν για μένα ο Έντι όταν έκλεψε το τρόλεϊ και έκανε μια cringe φάση, ότι μπαίνει απότομα στο πλάνο και μας δείχνει ότι βάζει τη μάσκα του Michael Myers. Εκεί, παιδιά, πέθανα στο γέλιο, γιατί ξέρετε όσοι ακολουθείτε το κανάλι το πόσο αγαπάω τον Michael Myers, τον Halloween τέλος πάντων. Όλο το σκηνικό αυτό το 1,5 λεπτό πόσο ήταν, που έκλεψε το τρόλι, που λέει δεν θα ήθελα να μοιάσω, λέει, στον άξιστο τον πατέρα μου, είχε πάρα πολύ πλάκα για μένα. Αυτό είναι για μένα το καλύτερο σημείο στο 8ο επεισόδιο. Και αν βάλουμε και το τέλος του επεισοδίου, όπου πάει και πιάνει τον άλλο το γιατρό ο Πάπα και του λέει όχι, δεν θα την αφήσουμε να φύγει, και τον μπουζουριάζουν, ξέρω εγώ, οι ασφαλίτες εκεί πέρα κάτω υπουργείο σε αυτό το μέρος. Ενώ όταν μιλάνε οι τρεις τους, που λέει θα πάρει απόφαση η Eleven αν θέλει να φύγει από εδώ πέρα και να θέλει να βοηθήσει τους φίλους σου. Making a choice. Are you sure you want to do this? Okay. Pack your things. Say your goodbyes. Ο άνθρωπος έπραξε πάρα πολύ ανθρώπινα, πάρα πολύ αντικειμενικά, πάρα πολύ λογικά. Ο άλλος λοιπόν το είχε χάσει. Ο άλλος ουσιαστικά μου θυμίζει, επειδή είναι και πρόσφατο αυτό που θα σας πω, τη σειρά η οποία είναι από το Halo. Η άλλη τρελή επιστήμονας που θα θυσίαζε τα πάντα για την επιστήμη, όπως έκανε λοιπόν αυτός. Αλλά όταν βλέπετε και βγαίνει από πάνω και έρχονται τα ελικόπτερα, το ελικόπτερο τέλος πάντων, και ο στρατός που μπαίνει μέσα γιατί ήθελαν να πάνε να σκοτώσουν την Eleven, και σε ένα βαθμό ήθελε να προστατέψει το πειραματό ζωό του ο Πάπα. Για αυτά τα πράγματα λοιπόν που η Eleven τον είχε ξεκαθαρίσει τη θέση, που λέει ακού να δεις, αν δεν με αφήσεις να φύγω εγώ θα τα διαλύσω, μου λέει όλα. Και όμως μέχρι τέλους να της βάλει την ένεση, να προσπαθήσει. Παραδόξως, για καλό ή για κακό έρχεται ο στρατός, ξεκαθαρίζεται λίγο, ξεδιπλώνεται λοιπόν το πέπλο, γίνονται πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, εννοείται, στον επίλογο του 8ου επεισοδίου. Και βλέπετε λοιπόν ότι έρχονται οι φίλοι της, ο Will, ο Mike και οι άλλοι δύο, και όταν έρχεται λοιπόν αυτή η σκηνάρα που καταστρέφει το ελικόπτερο, έχει γίνει πιο δυνατή από τις προηγούμενες σεζόν η Eleven, για να ανακτήσει λοιπόν τις δυνάμεις της. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτή την
τρυφερή, παύλα, συμπονετική ως ένα βαθμό σκηνή μεταξύ του πατέρα και της Eleven, όπου την πατάει το κουμπί και ανοίγει το κολάρο και της λέει ότι σε καμαρώνω. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αν ο άνθρωπος τα πράγματα πήγαιναν έτσι όπως ήθελε, δεν ξέρουμε πόσο χειρότερα θα την είχε κάνει ή αν θα την είχε κάνει σαν το Χένρι, που θα μιλήσουμε μετά για αυτόν. Η αλήθεια είναι ναι, δάκρυσα εκεί πέρα όταν πήγε να ξεψυχήσει και λέει ότι πες μου αν καταλαβαίνεις το οτιδήποτε, αλλά εκεί θεώρησα ότι αντιλήφθηκε ότι πραγματικά η αγαπημένη της είναι η φίλη της, πραγματική ήταν αυτή μες στο βαν που πήγανε και την πήρανε. Πιστεύω ότι την ένιωξε για ένα βαθμό, αλλά αυτά τα οποία του είπε στο εργαστήριο πριν έρθει ο στρατός, ότι ήρθα λέει εδώ πέρα για να βρω τον εαυτό μου, αλλά τελικά λέει είδα ότι δεν είμαι λέγω το τέρας, εσύ του λέει είσαι το τέρας. Γι' αυτό και οι περισσότεροι επιστήμονες κάνουν όλες αυτές τις φρικαλαιότητες και όλες αυτές τις μαλακίες παγκοσμίως, όπως και αυτά που περνάμε τώρα. Για κάποιους, ας το πούμε, υπνοτισμένους που θέλουν να πιστεύουν ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτά που περνάμε τώρα, θέλουν να πιστεύουν ότι κάνουν το σωστό, ενώ εγώ ξέρω ότι είμαι τελείως αντίθετος με αυτά. Αν θες λέει να βρεις την αλήθεια, πρέπει να ψάξεις για να βρεις την αλήθεια. Εγώ τουλάχιστον αυθηνής άποψη είμαι. Τη στιγμή που ο Θεός μου έδωσε μυαλό, θέλω να το χρησιμοποιώ στο έπακρο. Αυτό. Θα μιλήσουμε πάρα πολύ για αυτά τα πράγματα. Οι Duffer Brothers έχουν λοιπόν αναπτύξει πολλά πράγματα γύρω από αυτό. Από τη διαφορετικότητα, από τη μοναδικότητα κάποιων χαρακτήρων. Μιλάνε παγκοσμίως, στίβουνε κάποια πολύ λεπτά ζητήματα που μακάρι πάρα πολύ να τα πιάσατε, τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι, οι σκεπτόμενοι, θα το πούμε και έτσι. Λοιπόν, επειδή θέλω να δώσω μεγάλη σημασία, ειδικά στο ένατο επεισόδιο. Λοιπόν, επειδή λοιπόν μας ξεκινάει με την Eleven να του λέει ότι εσύ είσαι, του λέει, το τέρας, δεν είμαι εγώ το τέρας, αρχίζει λοιπόν και αντιλαμβάνεται και ξεκαθαρίζει πάρα πολύ ξεκάθαρα το τοπίο. Στο δίνει απλό χέρα ότι η Eleven αρχίζει και συνειδητοποιεί, έρχεται η ενηλικίωση από μικρή ηλικία, μπορούμε να το πούμε. Θέλει λίγο ακόμα για να φτάσουμε στα στάδια της ενηλικίωσης. Και πραγματικά βγάζω το καπέλο σε αεριακά το πώς στο έχτισαν για να σου δείξουν ότι κοίταξε να δεις. Τώρα φαίνεται το πράγμα πώς πάει. Έτσι λοιπόν τελειώνει το 8ο επεισόδιο. Πάμε στο 9ο επεισόδιο και αρχίζουν λοιπόν όλοι οι υπόλοιποι να είναι στο τροχόσπιτο του Will, στο Will του Eddie, για να καταστρώνουν το σχέδιο για να κατατροπώσουν το Vecna. Όπου ο Vecna λοιπόν, συγγνώμη για την προηγούμενη φορά, έκανα λάθος αναφορά στο όνομα του ηθοποιού, ο οποίος είναι ο Jamie Campbell Bowell, ή Bower, τέλος πάντων, Jamie Campbell Bower νομίζω είναι το σωστό. Ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός, ότι όλο αυτό, παιδιά, δεν ήταν CGI και όντως ήταν πρακτικό εφέ, τον μακιγιάρανε, έγινε αυτή η σκατόφατσα λοιπόν που τον βλέπετε. Ξεκινάμε λοιπόν με το 9ο επεισόδιο, κατευθείαν στο ψητό λοιπόν, 2,5 ώρες στην ουσία, σαν να βλέπαμε 3 επεισόδια, μπορείτε να πείτε 2,5 με 3 επεισόδια ήτανε στην ουσία το τελευταίο επεισόδιο. Λοιπόν, λένε πώς θα καταστρώσουν το σχέδιο με τα 4 χτυπήματα, καταλαβαίνετε, μην μακρηγορώ. Ξεκινάει λοιπόν και πάνε σε αυτό το War Zone, θα μπορούσαμε να το πούμε και Call of Duty War Zone. Πάνε λοιπόν σε αυτό το festival και πάνε και παίρνουν κάποια όπλα, τα πάντα, τέλος πάντων. Και εκεί βλέπετε ότι το χτίσιμο των χαρακτήρων, ότι αρχίζουν, περνάνε στο upside down, παίρνουν τα πράγματα, τα πολεμοφόδια, πηγαίνουν εκεί πέρα. Υπάρχουν και αυτές οι μικρές αναφορές στο Warzone, όπου λέει ότι ο αδερφός ο Mike, που είναι με τον Λάντο Μαλάκα, που για μένα είχε τόσο ωραίο λέγιν που θα μπορούσε να γίνει βουλευτής, ο άλλος που έχασε την κοπέλα του που έσπασε, ξέρετε. Και μετά έχουμε και το άλλο, το μαύρο από την παρέα τώρα των παιδιών, που θα δώσουμε και για αυτόν μια σημαντική αναφορά μετέπειτα. Ότι εντάξει, ο άλλος έχει θολώσει, γιατί εντάξει, οκ, okay, από τη μία του δίνεις ένα δίκιο, οκ, okay, έχασε την κόμενά του.
Okay. Μπορεί να την έβλεπε σοβαρά. Εξάλλου και εποχές των 80s, 60s, 70s επικρατούσε λοιπόν αυτή η παπαριά των Αμερικανών που σου λέει okay, θα πάμε στο prom night, ξέρετε, στον τελειόφυτον, να χορέψουμε. Και πάρα πολλοί παντρευόντουσαν κιόλας και κρατούσαν και οι γάμοι. Θα μου πείτε άλλες εποχές, okay. Λοιπόν, γιατί πρέπει τα πράγματα να τα λέμε με βάση τις γνώσεις που έχουμε για την κάθε εποχή, πώς συμπεριφερόντουσαν οι άνθρωποι τότε. Όπως βλέπετε, μερικά πράγματα ακόμα και τώρα, μπορεί να είμαστε εν έτη 2020 και βλέπετε, ας πούμε, σε κάποια χωριά εδώ τουλάχιστον, στην Κρήτη, και αλλού, ότι μπορεί να σου λένε «ΟΚ, είσαι μικρή, ΟΚ, θα πάρεις αυτόν, γίνονται και προξενιά», δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο, τουλάχιστον για την Ελλάδα, δεν συμβαίνει, μπορεί όχι σε τόσο βαθμό, αλλά ακόμα συμβαίνει, ας πούμε. Αυτοί, ας πούμε, το είχαν σε prom night. Πέραν την καλή τους, παντρευόντουσαν, ξέρω εγώ, κάπως έτσι ήταν στο America. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αυτός μπορεί να την έβλεπε σοβαρά, ο okay, να έχει θολώσει, τον καταλαβαίνω σε ένα βαθμό, αλλά γενικά όπως είναι μαλάκας για μένα, τέλος πάντων, σαν χαρακτήρας εννοώ, σαν acting ήταν φοβερός. Λοιπόν, ας τον προσπεράσουμε και αυτόν, δεν έχουμε να πούμε πολλά μέχρι να φτάσουμε στην άλλη σκηνάρα προς το τέλος. Λοιπόν, γίνονται αυτά τα πράγματα και βλέπετε λοιπόν ότι παίρνουν οι άλλοι την 11, πηγαίνουν λοιπόν σε μια πιτσαρία και τη βάζουν λοιπόν σε μια μπανιέρα εκεί σε ένα ψυγείο, ουσιαστικά βιάζουν τα παγάκια και βάζουν αλατόνερο, καταλαβαίνετε τώρα, είχε υποθεί με τον άλλο τον παφιάρι εκεί πέρα. Αυτός βέβαια παραδόξως είναι πολύ έξυπνος, έτσι φαίνεται ότι είναι έξυπνος. Απλά είναι σε πιο έτσι ηρεμή φάση, θυμίζει λίγο τον... δεν μου έρχεται τώρα, τέλος πάντων. Α, τον Goldblum, ο οποίος στο Jurassic Park, αυτός έτσι που ήταν εστί. Ο χαλαρά ραδιγέα μου να πούμε, εντάξει, ξέρεις, ενώ είναι έξυπνος. Το είδαμε και στο τελευταίο Jurassic World την ιδέα, τον Dominion. Λοιπόν, είναι τέτοια φάση το Αλάνι. Τέλος πάντων, γίνεται, όλοι πάνε στα πόστα τους, οι άλλοι λοιπόν, οι αδερφοί του Μάικ πηγαίνουν στην έπαυλη από εκεί που ξεκινήσαν όλα με τον Χένρι aka Βέκνα, για να πάνε εκεί με τις Μολότοφ να τον κάψουν, γιατί εκεί κοιμάται ο κόμις Δράκουλας, να πούμε έτσι όπως είναι, με τα κλοκάμια στον αέρα εκεί πέρα. Έχουμε λοιπόν τις αδερφές ψυχές, τα Αλάνια, ο οποίος είναι ο Ντάστιν μαζί με τον Έντι, που για μένα ήταν η καλύτερη σκηνή τέλος πάντων. Αλλά θα πούμε για αυτό το εκπληκτικό μοντάζ στην επίκη σκηνή, όπου βλέπετε μάγκες και μάγκισες ότι αρχίζει να γίνεται όλο το σκηνικό. Η Μαξ χρησιμοποιείται ως δόλωμα και η Μαξ, θέλω να μου το απαντήσετε στα σχόλια αυτό, ότι η Μαξ, παιδιά, αν είστε φαν του The Last of Us, θέλω πραγματικά να μου το παραδεχτείτε, ότι αν είχε βάψει το μαλλί της πιο καστανό, είναι για μένα η Έλλη που έπρεπε να τη δούμε στη σειρά της HBO. Της αξίζει. Δεν λέω ότι, εντάξει, κρίνω τώρα χωρίς να έχουμε δει ακόμα τη σειρά, αλλά μιλώ καθαρά για το οπτικό. Γιατί το κοριτσάκι, οι άλλοι, δεν ξέρω τώρα με το make-up τις κατά να τις κάνουν, να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή πάνω σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι, παιδιά, για μένα η Max έπρεπε να κάνει την Έλλη. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτό. Προχωράμε. Η Max λοιπόν πηγαίνει σε αυτή τη νύχτα το prom night, όπου έρχεται ο Βέκνα και ανοίγει λοιπόν η πόρτα, και βλέπουμε την πόρτα της έπαυλης του mansion, του σπιτιού του, και έρχεται και ξεκινάει και την πιάνει και της λέει ναι, okay, ότι είσαι πιο δυνατή από τον αδερφό σου και τα λοιπά. Της πετάει λοιπόν μπηχτές εκεί για να την τζατήσει και όλα αυτά, ενώ απ' την άλλη έχουμε την παρέα στην πιτσαρία και να κάνει λοιπόν η Eleven τα μαγικά της, να μπει μέσω της Max και στις αναμνήσεις της για να αντιμετωπίσει λοιπόν τον Βέκνα. Έτσι λοιπόν γίνεται αυτό το γαμάτο σκηνικό, και όταν βλέπετε ότι θέλουν να πάρουν τις νυχτερίδες από εκεί και να τις την έπαυλη προστατεύουν ουσιαστικά τον Βέκνα και να πάνε στο τρέιλερ του, στο Upside Down. Έχουν λοιπόν από τους τενεκέδες με τα καρφιά. Σε κάποια φάση βέβαια ξέρετε ότι θα σας έβγαλε ότι πάει να τον εφηλήσει ο Έντι, τον Ντάστιν, εκεί που παίζουν, μετά πάνε να κάνουν το prep
το preparation με τον εξοπλισμό. Λέω, μαλάκα, λέω, αφιληθούνε. Λέω, τώρα έχει γούστο να μας πάλι να μας το δείξουν ότι καταλαβαίνετε. Λέω, ευτυχώς δεν έγινε. Γίνεται λοιπόν αυτό το σκηνικό, παιδιά, και βλέπετε ότι παίρνει την ηλεκτρική κιθάρα και αρχίζει τώρα, παιδιά, τις μεταλλιές. Έτσι, εγώ εντάξει, δεν είμαι μεταλλάς, η αλήθεια είναι, αλλά ακούω κάποια έτσι metal, light metal, δεν σας λέω τώρα ότι ακούω του τύπου αυτό που κάνουν τα μαλλιά έστω και ακούς αυτά τα και δεν καταλαβαίνεις το Χριστό σου. Δεν μιλάω τώρα για τέτοιου είδους μουσική, μιλάω έτσι για soft metal, metal rock, rock, μ' αρέσει γενικά η rock, ρε παιδί μου, δηλαδή τρελαίνομαι, είμαι μεγάλος rock fan. Έτσι, Scorpions, AC/DC, πάρα πολλά συγκροτήματα. Μην σας πω, μ' αρέσει και Nickelback, δηλαδή όταν ήμουν έτσι 18 χρόνο, 19, ακούγα Nickelback, μ' αρέσανε πάρα πολύ. Είναι έτσι πολύ light, αλλά γουστάρω. Τα καλύτερα συγκροτήματα για μένα, Scorpions, AC/DC. Τέλος πάντων, και άλλα πολλά. Για μην ξεφεύγουμε από την κουβέντα. Λοιπόν, και τον βλέπετε αυτή η σκηνάρα. Που παίζει και μετά κατεβαίνουν κάτω και αγκαλιάζονται και λες, μαλάκα, οι άνθρωποι πραγματικά φιλαράκια, πραγματικά φιλαράκια. Έτσι λοιπόν, όταν κάνανε και μία αναφορά πριν ξεκινήσει που λέει, σου μοιάζουμε, λέει, για ήρωες, κρατήστε το αυτό. Έτσι όταν στραβώνει όλη η φάση και βλέπετε ότι πάει η Eleven και την πιάνει η Eleven και αρχίζει, παιδιά, αυτή η γαμάτη εξιστόρηση, όπως το 7ο επεισόδιο όταν ήταν ο Χένρι στο lab με τα παιδιά, ο ένα με την 11, τέλος πάντων, και βλέπετε αυτή το άλλο γαμάτο exposition. Εκεί λοιπόν, παιδιά, ξεκάθαρα έχουμε αναφορές από τον έκτοτο, το σατανά δηλαδή, όταν ήθελε περισσότερα πράγματα, όταν ήταν άγγελος. Θα δεν ξέρετε την ιστορία, μπείτε λοιπόν να δείτε, να μάθει την ιστορία για τον έκτοτο. Κάποιοι βλέπετε Λούσιφερ, εγώ δεν βλέπω Λούσιφερ, αλλά κάποιοι λένε ότι όσοι βλέπουν Λούσιφερ, ότι τα λέει όλα αυτά μέσα, ίσως και με πιο χιουμοριστικό τρόπο, ίσως να σατιρίζει κιόλας ο Θεό. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω στο Θεό, είμαι χριστιανός, οπότε δεν γουστάρω πολλά με αυτά τα πράγματα. Από τη στιγμή που σέβομαι του καθενός την άποψη, θέλω απλά να σέβονται και τη δική μου, τα δικά μου πιστεύω. Τέλος πάντων, οι αναφορές, παιδιά, είναι ξεκάθαρες. Θυμίζει κάτι σκηνικά Κωνσταντινό, όταν πήγαινε ο Κιάνου Ρίβς από κάτω και έβλεπε την κόλαση όταν ήθελε να βρει την Ελίζαπεθ, την αδερφή λοιπόν της Ρασέλ Βάις, τη Ρασέλ Βάις, όπου είχε την δίδυμη αδερφή της στο Κωνσταντινό. Όσοι δεν έχετε δει την ταινία, τσακιστείτε. Συγγνώμη που το λέμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά τσακιστείτε να πάνε να τη δείτε. Είχαν κάνει κάποιες αναφορές ο Κιάνου Ρίβς ότι θα ήθελες, λέω. Εγώ ήθελα, προσέγγισα, λέει, να κάνω το Κωνσταντίνο, αλλά δεν θέλα να κάνουν Κωνσταντίνο 2. Άρα ο Κιάνου Ρίβς από τη μεριά του θέλει να κάνει Κωνσταντίνο 2. Αφήστε τον λοιπόν στην άκρη. Βλέπουμε λοιπόν το Χένρι με ένα πολύ ωραίο transition στη μετάβασή του, όταν τον εκατέβασε λοιπόν η Eleven κάτω. Και βλέπετε ότι κατεβαίνει κάτω στην κόλαση, ουσιαστικά, να το πούμε και έτσι. Και βλέπει τα δαιμόνια και σου λέει ότι ανοίχτηκαν νέες πόρτες για μένα. Για φτιάξε λοιπόν το δικό του κόσμο, τον Upside Down. Με αυτό το πέπλο, το σύννεφο, ξέρεις, που πηγαίνει γρήγορα αυτό. Λοιπόν, έχουμε αυτό το κομμάτι και σου κάνει αυτή γαμάτη, αυτό το γαμάτο exposition, και λέω, μαλάκα, τι ωραία που το έχουν δέσει τα Duffer Brothers, δηλαδή απίστευτο, παιδιά, μπράβο, 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 μπράβο. Σου δείχνει λοιπόν ότι σαν έκτοπτος άγγελος, επειδή ήθελε να γίνει η θεότητα όπως τον Πάπα, ξέρω εγώ, και αυτός είναι καλύτερος, και την κολλάει, ας πούμε, ο Βέκνας στον τοίχο και λέει, ο μπαμπάς, λέει, σου μας έκανε, λέει, έτσι, ο μπαμπάς έκανε έτσι, και λέει, ναι, αλλά ο μπαμπάς ήταν ένας μέτριος καθημερινός άνθρωπος, όπως οι περισσότεροι άλλωστε εκεί έξω. Γι' αυτό αγκαλιάζω το διαφορετικό, γιατί και εγώ θεωρώ ότι και στα παιδικά μου χρόνια, σαν ανήλικο, πήγαινα γυμνάσιο, λύκειο, είχα φάει το bullying της ζωής μου, ειλικρινά, δεν με πίστευε κανένας. Ο λόγος που μπορεί να ήμουν κακός μαθητής και συχαινόμουν
το να διαβάζω το οτιδήποτε, πιστέψτε με, σας λέω κάτι προσωπικό δικό μου αυτή τη στιγμή, δεν το λέω για να συμπονέστε προς Θεού. Έτσι, ο κόσμος εξάλλου είναι κακός. Εδώ σταυρώνουμε ανθρώπους που αγαπάμε, όχι ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε, τους βλέπουμε από μια κολοοθόνη καλή ώρα. Έτσι. Το ότι ήμουν κακός μαθητής για 6 χρόνια οφείλεται, παιδιά, πάνω σε αυτό. Δεν το δικαιολογώ, είναι υπέρτατη αλήθεια για μένα. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ όταν σε πειράζουν κάθε μέρα για 6 χρόνια. Κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν μετά ερωτεύτηκα εξωσχολικά και άρχισα να διαβάζω και να μαθαίνω πράγματα. Γιατί πιεζόμουν. Τώρα βέβαια δεν έχω καμία σχέση με αυτό που ήμουν. Έτσι. Έχω ξεπεράσει, δόξα τω Θεώ. Έκανα δουλειά με τον εαυτό μου, okay, όλα καλά. Αλλά επειδή παίζει ένα πολύ σημαντικό. Παίζει ένας πολύ σημαντικός παράγοντας πάνω σε αυτό που το λέω, γιατί μέσα στη σειρά αντιλαμβανόμουν τον Will όταν έκλαιγε στο 8ο επεισόδιο, όταν τα έλεγε του Mike. Όταν βλέπουμε ότι συνάμα, γιατί όλα αυτά γίνονται ταυτόχρονα, όταν την κολλάει την Eleven στον τοίχο ο Henry και της λέει, ναι, ο μπαμπάς με έκανε έτσι, αλλά λέει, δεν με έκανε έτσι, εσύ με έκανε έτσι όταν με έστειλες, λέει, κάτω. Έτσι λοιπόν, όταν έγινε η μεταμόρφωσή του Henry και έγιναν όλα αυτά, παιδιά, απ' τη μία τον ελυπάσαι και το πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε καλά παιδιά. Το λέω στον πληθυντικό, γενικά για όλο τον κόσμο. Δεν γεννιέται κανείς άνθρωπος κακός. Δεν γεννιέται. Οι καταστάσεις μας κάνουν έτσι. Και όταν δεν μπορείς να προχωρήσεις και να συμβαδίσεις με τη μάζα, παίρνει διαφορετικός. Είναι τελείως λογικό αυτό και το διαφορετικό πάντα πειράζει. Ένας έχει ένα μάτι, τον πειράζει. Ένας έχει ένα πόδι, τον πειράζει. Δεν μπορεί να ενταχθεί. Δεν μπορούν να ενταχθούν εμβολιασμένοι και ανεμβολίες, σωστά. Πρέπει λοιπόν να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Σωστά. Δεν μπορεί λοιπόν η διαφορετική. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεπάρξουμε τη διαφορετικότητα. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεπάρξουμε τη διαφορετική αντίληψη. Θεωρώ για μένα ότι οι Duffer Brothers μπορεί να το δώσανε και πλαγίως αυτό το πράγμα. Πώς το δώσανε στο Upside Down Love, πώς το δώσανε στο Don't Look Up, που ήταν του McKay, που για μένα πρέπει να είστε beat για beat. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά σας λέω. Okay, μερικές φορές μπορεί να ξεφεύγω, αλλά δεν είναι ότι θέλω να το σώσω. Θα πει, εντάξει τώρα, τη λέει τη μαλακία, θέλει να τη σώσει. Όχι, δεν είναι ότι θέλω να το σώσω, παιδιά. Το λέω αντικειμενικά. Εντάξει, ξεφεύγουν κάποια στιγμή, αλλά δεν θέλω να κρατάω τα προσχήματα ή θέλω να κρατάω μια ισορροπία. Εντάξει, καλό να κρατάς μια ισορροπία, αλλά όχι να υποκρίνεσαι κάτι. Εγώ δεν θα υποκρινόμουν ποτέ κάτι. Ναι, να αγκαλιάζουμε το διαφορετικό. Γιατί θα μιλήσουμε πολύ πάνω σε αυτό, παιδιά. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στον επίλογο. Και ο επίλογος τα λέει όλα. Okay. Από τη στιγμή λοιπόν σου κάνει ένα ποτπούρι στη Ρωσία, γιατί θα μιλήσουμε για τη Ρωσία, το ξέρω ότι το άφησα, αλλά θα μιλήσουμε για τη Ρωσία, με τον Γιούρι και τον Χόπερ. Λοιπόν, όταν βλέπετε ότι στα βάζει και στα συνδυάζει, την έχει κολλήσει εκεί και την έχει μαντρώσει ο Χένρι και της λέει, ο μπαμπάς ήταν ένας μέτριος άνθρωπος που έψαχνε το μεγαλείο στους άλλους. Αυτό, παιδιά, είτε θέλετε το πιστέψετε είτε όχι, συμβαίνει. Είναι κομπλεξικά άτομα που θέλουν να βγάλουν στους άλλους τα αποθυμένα τους και μπορεί να τους κάνουν και καλύτερους. Προσωπικά έχω μεγαλώσει πολύ σκληρά. Εγώ είμαι ένα καλαναθρεμένο παιδί, αλλά έχω μεγαλώσει σκληρά με αυστηρούς γονείς, πολύ αυστηροί γονείς, αλλά είδα. Αυτό δεν λειτουργεί, παιδιά, σε όλους. Ειλικρινά σου το λέω. Αυτό δεν λειτουργεί σε όλους, γιατί σε κάποιον να τους κάνει χειρότερους. Οι γονείς ξέρουν μέχρι ένα βαθμό. Μαθαίνουν ό,τι μπορεί να τους μάθανε. Όταν για μένα δεν έχεις τα προνόμια ή τα εφόδια να σκεφτείς μόνος σου να κάνεις κάτι, δεν ρίχνω μπηχτές αυτή τη στιγμή. Μιλάω αντικειμενικά. Αν δεν μπορείς να δεις τη μεριά του παιδιού, δεν μπορείς να πας μπροστά. Αν το παιδί δεν το βλέπει σαν ενήλικα από μικρό παιδί, δεν θα πας μπροστά. Είτε θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι, υπάρχουν πολλές αναφορές εκεί μέσα που στοχοποιούν καταστάσεις και πράγματα
και στις 4 σεζόν. Και τώρα οι Duffer Brothers έχουν μπαλώσει όλες τις τρύπες πρώτης, δεύτερης, τρίτης σεζόν και σε έχουν καλύψει πλήρως για όλα ή για το οτιδήποτε. Αυτή, παιδιά, είναι υπέρτατη αλήθεια για μένα. Εγώ θα σας το πω ότι μπορεί να είναι και αντικειμενική αλήθεια. Χέστε το υποκειμενικό. Δείτε το και αντικειμενικό. Γιατί σας το έχω ξαναπεί. Υπάρχει δική μου η αλήθεια, σαν οντότητα προσωπική. Υπάρχει δική σας η αλήθεια, του Γιώργου, της Μαρίας, του Κώστα, της Δήμητρας. Υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Το δύσκολο είναι να αφήσω εγώ και εσείς, και εσύ Γιώργο, Μαρία, Δέσποινα, Περικλή, Σοφοκλή, ποιος είσαι απέναντι, να αφήσεις λοιπόν τη δική σου αλήθεια, να αφήσω τη δική μου αλήθεια και να βάλεις λοιπόν στη μέση την αντικειμενική αλήθεια και να τα βάλεις κάτω για να βγάλεις την άκρη. Γιατί αν δεν βάλεις την αντικειμενική αλήθεια στη καριέρα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Καταλάβατε. Έτσι το βλέπω εγώ. Για όλα στη ζωή. Πιστέψτε με, δεν έχω ξεφύγει. Αρκεί να το πιάνετε, ήθελα να σας πω. Όταν τα λέει λοιπόν ο Χένρι της Eleven και της τα λέει όλα αυτά και βλέπετε ότι ο Μάικ λέει ο Will του Μάικ ότι την πιάνει η κρίση στο νερό, τη βγάζουν και της λέει και του λέει πες της όλα αυτά, είσαι ο αρχηγός, η καρδιά, λέει, θυμάσαι, της τα λέει. Αρχίζει, βλέπετε που της λέει σε αγαπάω από την πρώτη μέρα που σε είδα. Ναι. Η αγάπη, παιδιά, είναι το φάρμακο για όλα. Η αγάπη, όχι η αγάπη μεταξύ των δύο, δεν εστιάζει μόνο σε αυτό το πράγμα. Η αγάπη, η φιλική, η ερωτική, η συμπόνια για τον άλλον, να το πιστέψει. Έγινε δυνατή και τον έβαλε στη θέση του. Και βλέπετε λοιπόν μετά ότι αυτή η φρίκη που της αρχίζει και σπάει το χέρι της Max, σπάει το πόδι της Max, αρχίζει και τυφλώνεται. Και βλέπουμε σε όλο αυτό το σκηνικό και ο Hopper να πάει να τον εφάει ο Demogorgon για να τον εσώνει ο άλλος. Και μετά να έρχεται και ο Yuri, που θα μιλήσουμε και γι' αυτόν. Βλέπετε δηλαδή σε όλους, είτε στο πάνω είτε στο κάτω, να βλέπετε ότι όταν η σκηνή, παιδιά, του Eddie για μένα που έκλαψα, που του λέει η αυτοθυσία, όπως έλεγε στα προηγούμενα επεισόδια, λέει ήμουν δειλός, ενώ τώρα δεν είναι δειλός, και πάνε να μεταφερθούν στο πάνω και κόβει το σεντόνι και τον βλέπω ο Ντάστιν και του λέει κερδίζω χρόνο και μετά κατεβαίνει ο Ντάστιν για να τον εσώσει, η πραγματική φιλία. Σαν Λεωνίδας, παιδιά, από τους 300 χίλιους θεσπείς και 300 σπαρτιάτες, επιστρέφω, δηλαδή έρχεται ο Λεωνίδας για να δώσει τέλος στη ζωή του με ηρωισμό, έτσι, με το κοντάρι να έρχονται οι νυχτερίδες να τον εκατασπαράζουν και να έρχεται και ο Ντάστιν τραυματισμένος σε ένα slow motion με ένα επικό soundtrack, παιδιά, γινότανε της πουτάνας, τρελάθηκα. Και να βλέπετε την Eleven να τη σώνει τη Max και να τον κολλάει τον Χένρι και να λέω ρε μαλάκα τι γίνεται. Δηλαδή ένας αντιήρωας ο Χένρι, πραγματικά, με πολλά δίκια σε ορισμένα σημεία, που μετά στο διαλούσε με την πώς το λένε, με τον μηδενισμό, την καταστροφολογία για τα πάντα στην ανθρωπότητα. Στην ουσία το upside down, το κάτω, ήταν η κόλαση, που ήθελε στην ουσία να φέρει την κόλαση, να ανοίξουν οι πύλες της Δευτέρας Παρουσίας και να φέρουν τα δαιμόνια και να καταστραφεί όλος ο κόσμος. Στην ουσία αυτό μας παρουσιάζει της Καινής Διαθήκης, δηλαδή στην ουσία, παιδιά, αυτό θέλει να σου δείξει. Θέλει να σου δείξει ότι οι τέσσερις πύλες, είτε είστε άθεοι, ό,τι και να είστε, διαβάστε για τους τέσσερις καβαλάριδες, να διαβάστε πόσα πράγματα έχουν βγει για την Αποκάλυψη. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για την Αποκάλυψη, το πόσο τρομακτικά είναι και ότι εγώ έχω διαλέξει να πιστεύω στη θρησκεία και πιστέψτε με, το ότι μπορεί να κάνουμε το σταυρό μας ή να προσεύονται κάποιοι στον Αλάχ ή το οτιδήποτε, δεν δείχνεις την πίστη σου με το πραγματικά, με το να πηγαίνεις στην εκκλησία,
Όχι ότι μπορεί να μην ισχύει. Μπορεί να ισχύει. Δεν λέω ότι μπορεί να μην ισχύει, αλλά θέλω να σου πω, στα δύσκολα φαίνονται όλοι το τι αξίζουν. Μέχρι και η σειρά το έδειξε περίτρανα αυτό. Ήμουνα δειλός, αποφασίζω να μην είμαι δειλός, λέει ο Έντι. Και ο Ντάστιν, επειδή τον αγαπάει υπερβολικά, γυρίζει. Εκεί λοιπόν φαίνεται η φιλία, εκεί φαίνεται η Μαξ για την αυτοθυσία της. Στα δύσκολα φαίνονται όλα. Έρχεται η Λέβεν, τη σώζει, πάνε οι άλλοι, πάνε να σκοτώσουν με Μολότοφ το Βέκνα, η αδερφή του Will και οι υπόλοιποι. Οι άλλοι να προσπαθούν να καθησυχάσουν την άλλη, την Eleven που είναι με το νερό, δηλαδή παιδιά. Βλέπει ή ο άλλος που πάει τώρα να σώσει τον Hopper με τον ηλεκτρισμό που του έχει επιτεθεί τον Demogorgon. Και βλέπετε παιδιά, κάποιοι θεωρούν ότι έγινε θαύμα. Και ξαφνικά βλέπετε πέρα ότι μπορεί να διαλύεται, γιατί έχουμε και τη συνέχεια της επόμενης σεζόν. Συγγνώμη. Στην πέμπτη σεζόν. Και βλέπετε λοιπόν ο Vecna παιδιά και διαλύεται σε εισαγωγικά και βλέπετε σώζεται, δηλαδή βλέπετε το ξεψύχισμα του Έντι που θεωρείται ο καλύτερος θάνατος, δηλαδή παιδιά δάκρυσα για το λόγο ότι ή ότι μπορεί να είμαι να μεταξύ σας θεός, είτε ότι και εγώ μπορεί να είμαι να δηλώσω κάποια πράγματα, είναι κάποια πράγματα τα οποία με αγγίξανε, δηλαδή βλέπω ότι όταν ξεψυχούσε και του λέει δεν έτρεξα ρε φίλε αυτή τη φορά. After those little sheep for me, okay? No, you're gonna do that yourself. Nah, man. Say I'm gonna look after them. Say it. I'm gonna look after. Good. Does it magically graduate? I think it's my year, Anderson. Σας θυμίζει έτσι φάση μεσαίωνα, κράτησες την τιμή σου, πέθανες. Θυμίζει φάση Μπόρομιρ, θυσιάστηκε για τα Hobbit και ο Ντάστιν ήταν ο Άραγκορν και του λέει όχι, λέει, την κέρδισες, του λέει Μπόρομιρ την τιμή σου. Την κράτησες. Δεν μας απογοήτευσες. Δηλαδή αυτό το πράγμα μου βγάζε. Του λέει ξέρεις, λέει, κάτι Ντάστιν, είναι η χρονιά μου, λέει, φέτος. Λέει φέτος, λέει, θα αποφυτίσω οτιδήποτε. Και αυτό το πράγμα που έχω γαμηθεί να τα λέω έτσι, γιατί εγώ έχω κάνει πρόοδο με τον εαυτό μου για να φτάσω σε αυτό το συμπέρασμα. Να λένε ότι η Hellfire νομίζω ναι είναι, λέει, μία λέει η οργάνωση, πώς το λέγανε, αυτή η σατανιστική οργάνωση, όλα αυτά. Και τον έβγαλα τον άνθρωπο ότι ήταν, ξέρω εγώ, ηγέτης και μετά τη στοχοποιήθηκε. Ενώ ήταν μια οργάνωση έτσι με παιχνίδια επί τραπέζια, παίζανε τον Dungeons & Dungeons, δηλαδή το πώς μπορώ να βγάλω μια λαθασμένη γνώμη για σένα. Όπως έχει μελέσει επίσης πάλι η γλώσσα μου, να λέω, θες να μάθεις κάτι για κάποιον. Πήγαινε ο ίδιος, χτύπα του την πόρτα και μάθε. Δεν χρειάζεται να στηρίζεσαι σε απόψεις τρίτων. Α, ο Μιχάλης είναι μαλάκας. Ναι, γιατί το πανάλιδα καμαλάκες. Εντάξει ρε παιδιά, αφού λέει η Μαρία με την Κατερίνα, ο Μιχάλης είναι μαλάκας. Εντάξει, αφού είναι μαλάκας, εγώ τη φίλη μου θα πιστέψω. Δεν θα πιστέψω τους άλλους. Εννοείται ότι ο Μιχάλης είναι μαλάκας. Δεν θα κάνεις κάτι με αυτόν γιατί μου φέρθηκε έτσι. Παιδιά, είναι έτσι. Μπορείτε να κάνετε ορθολογισμό και αυτοκριτική. Γιατί για να ασκείς κριτική, πρέπει να ασκείς αυτοκριτική πρώτα για να ασκείς κριτική. Πρέπει να βουτάς τη γλώσσα στον εγκεφαλό σου για να πριν μιλήσεις. Μιλάμε, αυτό τώρα το λέω για τις αναφορές, όταν μετά άνοιξαν οι πύλες κολάσσους, γιατί, παιδιά, πεθαίνει ο Έντι, τρελάθηκα και πένα μπράβο για το παιδί που έκανε τον Έντι. Έπαιξε λοιπόν στην τέταρτη σεζόν, αλλά ήταν ο πούστης καταπληκτικός. Πραγματικά, παιδί, άνοιξαν οι δρόμοι, θα έχεις μια πολύ λαμπρή καριέρα.
στο υπογράφω αυτό. Λοιπόν, ηθοποιάρα, Ντάστιν ηθοποιάρα, Έντι ηθοποιάρα, Μαξ ηθοποιάρα, δηλαδή πάμε και στο μαύρο. Η άλλη αναφορά του μαύρου, που του λέει τον του παπάρα ότι, κοίταξε να δεις, εγώ τελικά ήθελα να γίνω σαν εσάς. Ενώ του έλεγε, δεν είναι ρε μάλακα, του λέει, οργάνωση σατανιστών του Hellfire. Ένα παιχνίδι, λέει, δεν σε πιστεύει, και τότε λέει, γιατί η δικιά μου δεν λέει πάνε ναρκωτικά. Του λέει, ρε μάλακα, του λέει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν κρίνεις με αυτό που βλέπεις και με αυτό που ξέρεις και είσαι θολωμένος, δεν θα σου αλλάξει γνώμη αν δεν το δεις. Γιατί περισσότερα θα θέλουν να το δουν για να το πιστέψουν. Υπάρχει Χριστός. Αν δεν το δω, δεν το πιστεύω. Απ' τη μία έχεις ένα δίκιο, ρε φίλε. Και απ' την άλλη λογικό να λέω στους άλλους, καλά ρε μαλάκα, αυτός τώρα πιστεύει, σαν πιστεύει. Και που ξέρει, γιατί οι άθεοι τι λένε. Και που ξέρεις ότι γράψαν αυτοί τις, λέει, οι μαθητές του Ιησού, ήρθε το Άγιο Πνεύμα και τα γράψαν όλα αυτά. Ήσουν εκεί, το ζήσες, το ξέρες. Ναι, γιατί μιλάνε με μία λογική, θα μου πεις. Κάποια πράγματα, ρε παιδιά, δεν σήκωνε λογική. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Στον παράτσο μπορείς να πας και ας μην πιστεύεις. Αρκεί να είσαι καλός. Γιατί μπορεί να πιστεύεις εσύ. Τώρα δεν σας πουλάω. Δεν σας πουλάω θρησκεία. Έτσι. Απλά λέω. Ένα π.χ. Στο τέλος ξύριζε το γαμπρό. Στο τέλος φαίνονται όλα. Στα δύσκολα φαίνονται οι φίλοι. Στα δύσκολα φαίνονται οι σχέσεις. Οι ερωτικές. Οι φιλικές. Εκεί φαίνονται όλα. Όλα τα λέμε μαλακίες, παιδιά. Οι Duffer Brothers τα έχουν δώσει όλα. Είναι μια φάση μακέι, να το πούμε. Απλά πρέπει να έχεις νιονιό για να καταλάβεις. Λοιπόν, θεωρώ, στα δίνει όλα. Βάλ' το μυαλό σου και σκέψου, έτσι. Και του λέει ο μαύρος. Chrissy, she was seeing things. Terrible things. Things Vecna forced her to see. She was scared. She just needed help. See, that's how I know you're lying. If Chrissy was scared, if Chrissy wanted help, she would have come to me! Not Eddie! Not that freak, never! You're wrong about Eddie. No. But I was wrong about you. I never should have let you in the door. And I never should have knocked. I thought I wanted to be like you. Popular. Ήθελα να γίνω high cool, αλλά τελικά λέει ψυχοπαθής είναι λέει normal. Καλά, τώρα αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να το απαντήσω, έτσι. Αυτό είναι πολύ 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 λεπτό ζήτημα, οπότε δεν θέλω να μπω. Απλά σε προσωπικό επίπεδο, από τη στιγμή που ανέκαθεν ήμουν διαφορετικός, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ. Καταρχάς το normal είναι τελείως υποκειμενικό για τον καθένα. Ο άλλος πήγε μπορεί να ακούει όπερα και να θεωρείται υποκειμενικό, δηλαδή να θεωρείται ότι είναι normal. Ο άλλος λέει, μαλάκα, μα τι ακούω. Όλα παιδιά είναι υποκειμενικά, έτσι, για τον καθένα. Αλλά υπάρχει μια αντικειμενική γενίκευση στον κανόνα, ότι αφήστε τον καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Μην κοιτάς την καμπούρα του άλλου. Ας τον καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Απλά δυστυχώς ζούμε σε μια γαμημένη κοινωνία παγκοσμίως, που οι πολλοί θα κρίνουν τους λίγους. Δυστυχώς. Αυτό είναι. Λοιπόν, τον μπλακώνει στο ξύλο λοιπόν και ο μαύρος μετά. Πρώτα τη τρώει, μετά τη δίνει. Γιατί όπως και να έχει, η αλήθεια είναι ότι στο ξύλο παίρνει, δίνει. Έτσι είναι. Έτσι λοιπόν, σε ένα πολύ σύντομο exposition 5 λεπτών, 3 λεπτών μεταξύ 11 και Henry, βάζουν και όλα τα άλλα μέσα και βλέπετε όλη την αλήθεια. Όταν λοιπόν η Max παθαίνει αυτό που παθαίνει και αρχίζει και παίζει μια έτσι πολύ δραματική μουσική και αρχίζουν και χαλάνε κάποια πράγματα, κάποιες φιλίες, πεθαίνει ο Eddie, πεθαίνει σε εισαγωγικά η Max και μετά τη σώζει η Eleven, βλέπετε φίλοι μου, εντάξει, λέω, ρε μαλάκα, πρέπει να τη σώσει η Max, αλλά έπρεπε για μένα να σωθεί και ο Eddie. Δυστυχώς δεν σώθηκε ο Eddie, δυστυχώς. Έτσι λοιπόν η Max πηγαίνει στο νοσοκομείο, τη βλέπουμε λοιπόν με γύψους και τέτοια, έχει αυτά γύρω από τα μάτια, είναι τα πολύ στενάχωρα να βλέπεις τη Max που λέει φοβάμαι, λέει, δεν θέλω να πεθάνω, λέει, ακόμα, και τη βλέπεις και είναι τυφλή.
Και ο έρωτας και η αγάπη που είχε λοιπόν ο Μαύρος για τη Max, να γυρίζουν και όλα από την τρίτη σεζόν που η Max έγινε κολλητή με την Eleven όταν ήταν κοριτσάκια και τα λοιπά. Δηλαδή, παιδιά, στα βάζει όλα. Στα βάζει όλα. Μικρές αναφορές, πινελίτσες, σου λέει πάρτα. Να τα θυμηθούμε, παιδιά, για μένα είναι άρτιο, είναι μια παγκόσμια παρακαταθήκη στην παιδικότητα και στην αθωότητα. Όλες οι σεζόν, από την πρώτη μέχρι την τέταρτη, και εγώ έχω μόνο καλά πράγματα να πω για την αρχή και το τέλος, δηλαδή για τον πρόλογο και τον επίλογο της τέταρτης σεζόν, που κάλυψε όλες τις τρύπες από την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη σεζόν, και να δώσουμε και την τελευταία μικρή αναφορά μεταξύ του Hopper και της Αλληνής που επιτέλους ερωτευτήκανε και φιληθήκανε μέσα σε χριστιανική εκκλησία, Ρωσία καταλαβαίνετε. Έχασε τα κιλά, μετά που επανενώθηκε με την Eleven ο Hopper, με τον μπαμπά άφησε 8 εκατοστά λέει την πόρτα. Λέω, παιδιά, τι ωραία πράγματα, καλύψανε τα πάντα, μα τα πάντα. Και να βλέπετε και το Yuri κιόλας, που του έλεγε ο άλλος ο Comrade, ο σύντροφος, που του λέει, ήτανε πάντα ο Yuri, λέει, δηλός. Μπορεί να κάνει τα πάντα ο Yuri, λέει, δεν ήτανε διπλός. Διπλός, λέω, δεν ήτανε δηλός. Ειδικά η σκηνή στο 8ο επεισόδιο που λέει η Κατίνκα, που λέει δεν, η Κατίνκα είναι λέει παρθένα, δεν ήταν λέει πραγματική, η Κατίνκα ήταν το ελικόπτερο που είχε, δεν το είχε βάλει ποτέ μπροστά και καλά, και λέει με αυτό λέει θα πάμε λέει στην Αμερική, καταλαβαίνετε τέλος πάντων, και του λέει είχε λέει στρογγυλό κόλλο λέει Κατίνκα, γι' αυτό πετάγει το άλλο ο Μουσάτος ο καρατέκας και λέει ότι ποτέ λοιπόν δεν είναι παιδιά αργά οι άνθρωποι να αλλάξουν. Το δείχνουν λοιπόν οι Duffer Brothers με ένα ωραίο τρόπο. Και η στενάχωρη σκηνή με τον πατέρα του Eddie, που βλέπετε τα τσογλάνια που έχουν βάλει κερατάκια στα γνωμένα άτομα τα οποία έχουν βάλει στον πίνακα ανακοινώσεων. Και τον βλέπει, λέει, θα έρχομαι εδώ πέρα, λέει, να βάζω συνέχεια, λέει, φωτογραφία, λέει, μέχρι να τον ευρύνει, και έρχεται ο Ντάστιν και κάνει λοιπόν αυτόν τον ωραίο μονόλογο και του δίνει, του λέει, ήμουν μαζί με το γιο σας, λέει, όταν έγινε ο σεισμός. Και βλέπετε τον πατέρα και κλαίει. Γιατί πολλοί γονείς είναι σκληροί, δυστυχώς, και χωρίς να το αντιληφθούν, είναι πολύ κακό στα παιδιά τους. Και προσωπικά έχω δει πάρα πολλές ταινίες και σε προσωπικές γνωριμίες όπου με έχουν κάνει, αν ποτέ προκύψει το γεγονός και γίνω πατέρας, να γίνω ένας καταπληκτικός πατέρας. Επειδή έχω επενδύσει πολλά στην ανθρώπινη ψυχολογία και ειδικά στα παιδιά, γιατί αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά, λόγω και του Taekwondo όταν πήγαινα στη σχολή, σαν αθλητής τότε, που με βλέπανε μικρότεροι, και η σχέση πάντα που είχα πολύ καλή με τα παιδιά, για μένα η άποψή μου σαν Μιχάλης είναι ότι πρέπει να τα δίνουμε όλα για τα παιδιά. Όλα. Όλο το μέλλον είναι τα παιδιά. Και κανένας ενήλικας δεν πρέπει να μεγαλώσει, δηλαδή πρέπει να μεγαλώνει, αλλά δεν πρέπει να χάνει το παιδί μέσα του. Αν χάσει το παιδί μέσα του, τελείωσε. Θεωρώ. Προσπαθώ λοιπόν να το κρατήσω σε ένα επίπεδο για να μην πεθάνει το παιδί που έχω μέσα μου. Αυτό. Πρέπει να δίνουμε τα πάντα για τα παιδιά. Οι γονείς καταλαβαίνουν από τη μία ότι κάνουν λάθη, αλλά δεν είναι δικαιολογημένα λάθη. Επί το πλείστον ως ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό. Αυτή η σειρά, το πώς ξεκινάει με την αθωότητα, γιατί πιστέψτε μου ότι μετά το τέλος της τέταρτης σεζόν, αυτά τα παιδιά είναι σαν να έχουν βιώσει έναν πόλεμο. Αυτά τα παιδιά δεν είναι πλέον παιδιά. Έχουν μεγαλώσει πριν την ώρα τους. Και η φιλία τους είναι αυτή που θα διατηρήσει την παιδικότητά τους, θεωρώ.
Ναι, αυτό. Αλλά παιδιά, ο σπαραγμός του πατέρα για τον Έντι και το πώς έχουν στοχοποιηθεί από την μικρή κοινωνία της πόλης εκεί πέρα. Ναι, είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό όταν βγαίνεις από την πόρτα το σπίτι σου και ξέρεις ότι πρέπει να αντιμετωπίσεις τον κάθε παπάρα με μια αλφα διπλωματία για να προστατέψεις με ένα σκληρό προσωπείο, ένα σκληρό πρόσωπο. Γιατί να ξέρετε ότι οι σκληροί άνθρωποι είναι και οι ευαίσθητοι άνθρωποι. Το ξέρω πρακτικά. Γυναίκες, άνδρες, οι σκληροί άνθρωποι μέσα τους είναι πάρα πολύ ευάλωτοι. Και όταν το ανοίξεις, όταν μπορείς να μπεις μέσα σε αυτό το, σε ένα σκληρό άνθρωπο και σου ανοιχτεί, χάνεις παιδιά το μυαλό σου. Δεν περιμένεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο ευαίσθητος μέσα του και σου σπάσει και τον δεις μαλάκα, κοίτα να δεις τελικά πόσο ευαίσθητος είναι. Γιατί δεν θέλουμε να πληγωθούμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι πληγωνόμαστε καθημερινά από τη δουλειά, από τους γονείς, από τους φίλους μας, από τους υποτιθέμενους φίλους μας, και υποτιθέμενους φίλους έχουμε εννοείται, τους γνωστούς μας, τι θα υποθεί, μπορεί να μην το, να έχει χειραγωγηθεί πολύ το οπτικό, να γελάμε, αλλά μέσα μας να κλαίμε και το στομάχι μας να γίνεται γαρδούμπα, λες και φοράμε κορσέ και τα εντόστια μας γίνονται έτσι. Σας μιλάω από πείρα προσωπική, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Πιστεύω, παιδιά, τα καλύψαμε όλα. Στον επίλογο, λοιπόν, ότι ανοίγουν και εννοείται ότι ένα απλό μυαλό θα σκεφτεί αυτό που βλέπει λογικά. Έγινε ένας μεγάλος σεισμός 7,5 Ρίχτερ, πεθάναν 20-22 άτομα, μαζεύουμε ρούχα και όλα αυτά για τον κόσμο εκεί πέρα στην κοινότητα, στην πόλη. Είναι το μυστικό της παρέας ότι... Και αυτό που κατάλαβα, για να το κλείσουμε το βίντεο, επειδή έλεγε ότι νομίζω ότι τελείωσε, λέει, αλλά τελικά τώρα αρχίζει, της είπε ο Χένρι όταν και καλά πέθανε. Εγώ, παιδιά, αυτό μάλλον που κατάλαβα είναι ότι άνοιξε, επειδή είναι το upside down και χρειαζόταν οι πύλες, ότι τώρα επειδή θέλαμε τις 4 καμπάνες, η Max πέθανε αλλά αναστήθηκε τελικά. Κατάλαβα ότι ανοίξαν οι πύλες της κολάσεως, τέλος πάντων το πούμε και έτσι. Βγαίνουν τα δαιμόνια έξω και τώρα, παιδιά, το πάνω θα γίνει κάτω. Δεν θα είναι πάνω κάτω, θα είναι το πάνω θα γίνει κάτω. Και αυτό που έβρεχε δεν νομίζω ήταν στάχτες. Θύμιζε λίγο έτσι, Silent Hill. Σαν να επιστρέψαμε στο Silent Hill. Πιάνανε και ήταν τώρα σαν να είχαν στάχτη και ήταν όλα καμένα. Και λέω, παιδιά, αν το πάνε έτσι, δεν ξέρω και πώς θα κλείσουν αυτές οι πύλες. Αλλά στην ουσία ο Χένρι είναι ο διάβολος και θέλει να καταστραφεί ολόκληρος ο κόσμος, όπως το είπανε με τους Ρώσους, τους σύντροφους, που λέει γιατί να βοηθήσω, λέει, εγώ τον Αμερικάνο, γιατί να βοηθήσω, δηλαδή γιατί εγώ να βοηθήσω τον Αμερικάνο, επειδή ξέρετε, ψυχρός πόλεμος, Ρωσία-Αμερική τα είχαν κάνει πλακάκια, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το ίδιο, ΑΕΚΑΡΙΣ το ίδιο, καταλαβαίνετε. Ναι, γιατί να τον βοηθήσω εγώ, του λέει, δεν καταλαβαίνει σύντροφε, ότι θα ξεκινήσει από εκεί. Και μετά θα έρθει σε εμάς, στην πατρίδα μας. Θες να γίνει. Ο Γιούρι τελικά έκανε τη θυσία του για αυτός και απέδειξε ότι δεν ήταν δήλος. Λοιπόν, παιδιά, εγώ λοιπόν νομίζω ότι στην πέμπτη σεζόν θα επειδή γίνανε όλα στάχτη και μπέρμπερι, τέλος πάντων στάχτη και μπούρμπερι, εγώ λοιπόν, παιδιά, πιστεύω αυτό. Ότι άνοιξαν οι πύλες κολάσεως και θα εμφανιστεί λοιπόν ξανά ο Χένρι και ότι θα είναι τώρα λίγο πιο δυνατός. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αυτοθυσία της 11 για να προχωρήσει ο κόσμος κανονικά. Δεν θα ήθελα να το δω αυτό, η αλήθεια είναι, αλλά έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους λοιπόν οι Duffer Brothers για να γράψουν. Μη στεναχωριέστε όσο χρόνο να πάρει. Τους είναι να βγει καλό. Δεν είναι τυχαίο που λένε το καλό πράγμα αργεί. Η υπομονή είναι αρετή. Λοιπόν,
Αυτά, παιδιά. Νομίζω ότι γίνεται όλος ο κόσμος στάχτη και θα αρχίζουν λοιπόν να κλείνουν και κάποια στόματα και να πιστεύουν ότι ο Eddie δεν ήταν μέλος αυτήν της κοινότητας της Hellfire και ότι ίσως να πάρει και το μέρος στο τέλος. Τέλος πάντων. Και βλέπω ότι επειδή βλέπει ο κόσμος όλοι ότι χιονίζει στάχτη και τα λοιπά, θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο που θα πάρει μέρος σε αυτό. Αυτά λοιπόν, παιδιά, το βίντεο είναι αυτή τη στιγμή 55 λεπτά. Ίσως επειδή στην αρχή να κόψω λίγο, μπορεί να βγει λιγότερο, μπορεί να βγει 50 ή 40 κάτι λεπτά, θα δούμε τώρα. Αν κόψω κάποια σημεία που δεν νομίζω. Πιστεύω τα κάλυψα όλα. Πιστεύω τα κάλυψα όλα. Είναι mega spoil λοιπόν το βίντεο. Έτσι, τελειώστε λοιπόν τα δύο επεισόδια και ελάτε οι υπόλοιποι να το δείτε, να φτιάξετε καφεδάκι και να τα πούμε. Λοιπόν, τα φιλιά μου. Καλό μήνα ξανά. Ετοιμάζω λοιπόν τις σειρές, το The Offer λοιπόν, που είναι η σειρά του νονού πως γυρίστηκε η ταινία, και το Obi-Wan Kenobi. Αυτά τα δύο να είστε σίγουροι. Κάνα trailer reaction, καμία έτσι υποκριτική, κάνω καμία μαλακία πέραση ώρα. Αυτό. Αυτά λοιπόν, παιδιά, τα φιλιά μου. Να προσέχετε, σας περιμένω κάτω στα σχόλια. Αφήστε ένα like, ένα subscribe, θα χαρώ πάρα πολύ. Να μιλήσουμε για τα πάντα και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!